Ένα χρόνο κλείνουν τα πανεπιστήμια κλειστά, με τους φοιτητές μας έξω από τις σχολές, στερούμενοι την πρόσβαση σε αναγκαία εκπαίδευση για την ολοκλήρωση των σπουδών. Η κυβέρνηση, αντί να επενδύσει στο άνοιγμα των σχολών, δηλαδή να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εγγυηθεί το ασφαλές άνοιγμα των σχολών, δηλαδή την ασφαλή πρόσβαση των φοιτητών μας σε υψηλή ποιότητα σπουδών, να προσλάβει μέλη ΔΕΠ, να προσλάβει βοηθητικό προσωπικό, να προσλάβει καθαρίστριες, να εγγυηθεί την επάρκεια των χώρων και των ηλεκτρονικών μέσων για να μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση των φοιτητών μας στα πανεπιστήμια, αντί να εγγυηθεί την επιδημιολογική επιτήρηση, τα στοχευμένα τεστ και την αποτελεσματική χνηλάτιση, δηλαδή να εγγυηθεί όρους για την ασφαλή λειτουργία του Πανεπιστημίου, εξαντλεί την εφευρηματικότητά της στο να κινητοποιεί αστυνομικές δυνάμεις μετά τις 9 η ώρα το βράδυ, περικυκλώνοντας το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, προκαλώντας και δημιουργώντας συνθήκες έντασης, πολεμικές συνθήκες μέσα στα πανεπιστήμια. Διεκδικούμε σήμερα την κατάργηση, την απόσυρση του νόμου Κεραμέως Χρυσοχοΐδη. Διεκδικούμε εδώ και τώρα άνοιγμα των σχολών με όρους ασφάλειας, ώστε να εγγυηθούμε την απρόσκοπτη ολοκλήρωση των σπουδών των φοιτητών.